Εδώ είμαστε και πάλι. Ελένη λείπει. Είναι αυτό τα ανισογονεί που τα τηλέφωνα από το σχολείο που το παιδάκι είναι άρρωστο, το παιδάκι μα. Οπότε κάτι έχει προκύψει. Θα μπει σε λίγο η Ελένη να το λύσει λίγο. Είμαστε δύο πάλι καλά. Τέλο πάντων. Ναι. Άσε μα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Περαστικά, ελπίζω να μην είναι κάτι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Είναι μια εβδομάδα που έχει πλούσιο αστρολογικό ενδιαφέρον. Συμβαίνουν πάρα πολλά εκεί ψηλά, τα οποία επηρεάζουν εμά εδώ χαμηλά. Λοιπόν, σήμερα ήδη πέρασε ο ήλιο στο ζώδιο των Ιχθύων. Ξεκίνησαν φέτος τα γενέθλια των Ιχθύων, και λέω φέτος γιατί κάθε χρόνο δεν ξεκινάνε πάντα τα γενέθλια την ίδια μέρα. Το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι κάθε χρονιά είναι διαφορετική και ο ήλιος μπορεί να περνά μία διαφορετική μέρα, διαφορετική ώρα σε κάθε ζώδιο. Γι' αυτό και πολλές φορές άνθρωποι που γεννιούνται στο μετέχμιο δύο ζωδίων, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν σήμερα, τα παιδάκια που γεννιούνται σήμερα ας πούμε, μέχρι τις 6 και 11 πρώτα λεπτά το πρωί, τα ξημερώματα, είναι υδροχόοι. Τα παιδιά που γεννήθηκαν από τις 6 και 12 λεπτά είναι ιχθύς από εδώ και κάτω. Αυτό φυσικά πρέπει να ξέρεις τη χρονιά που γεννήθηκες, την ώρα και την ημερομηνία και την ώρα για να βρεις σε ποιο ζώδιο τελικά εκπροσωπείς. Για σήμερα όμως, ξαναλέω, μέχρι τις 6 και 11 το πρωί τα παιδιά που γεννήθηκαν τη νύχτα είναι υβροχόοι, μετά τις 6 και 12 το πρωί είναι ιχθύς. Πέρα από την μετακίνηση αυτή του ήλιου που μπαίνει στο τελευταίο ζώδιο του ζωδιακού και θα ασχοληθούμε αύριο με αυτό, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα φέτος η είσοδος του ήλιου στους ιχθύς. Μην ξεχνάμε ότι είναι ο Κρόνος στους ιχθύς, άρα με κάποιο τρόπο θα ενεργοποιήσει τον Κρόνο. Έχουμε την Παρασκευή τον Ερμή που μπαίνει επίσης στους ιχθύς, δηλαδή υπάρχει μία μετάβαση από εκεί που οι πλανήτες είναι στον υβροχό, σταδιακά μπαίνουν στο ζώδιο των ιχθύων. Έχουμε μία καυτή όψη, θα έλεγα, την Πέμπτη, είναι η σύνοδος της Αφροδίτης με τον Άρη. Σχεδόν κάθε δύο χρόνια συναντώνται οι δύο πλανήτες. Από τη μυθολογία θα θυμάστε, οι δύο αιώνιοι εραστές. Άρα, εκεί την Πέμπτη έχουμε μια σύνοδο στο ζώδιο του υδροχώου που μπορεί να δώσει και θα δώσει, πιστεύω, σε κάποιους, αν μη τι άλλο, μια δεύτερη ευκαιρία να γιορτάσουν Άγιο Βαλεντίνο. Και η εβδομάδα θα κλείσει με μια Πανσέλινο. Το Σάββατο 24 Φεβρουαρίου έχουμε την Πανσέλινο του Φεβρουαρίου που είναι στον άξονα Παρθένου Ιχθύων, αλλά θα πούμε αναλυτικά για τον καθένα όσο έτσι περνάνε οι μέρες και έρχεται κάθε όψη, κάθε πλανητική αλλαγή. Πάμε να δούμε για τον καθένα ξεχωριστά πώς θα είναι αυτή εδώ πέρα η εβδομάδα.